Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι προκαταρκτικές έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης, με τις πρώτες ενδείξεις να είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρες. Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα, όπως δηλώνει στον Sky ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Υδρογονανθράκων, Αριστοφάνης Στεφάτος. Ξεπερνά κάθε προσδοκία και κάθε προηγούμενο η ταχύτητα με την οποία τρέχει τις έρευνες η Exxon Mobil και η Hellenic Energy στα ελπιδοφόρα τεμάχια της Κρήτης. Όπως δήλωσε στον Sky ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων, είναι θέμα ωρών η ολοκλήρωση των πυκνών δυσδιάστατων ερευνών. Είμαστε πολύ κοντά. Όταν λέω πολύ κοντά, τολμώ πόσο να κοντά, πω δηλαδή. Να σας πω ότι είναι θέμα ημερών, αν όχι και ωρών, για να ολοκληρώσουμε τις έρευνες. Θα μας δώσουν το δυνητικό μέγεθος. Κάτι που σημαίνει πως η Ελλάδα είναι ένα βήμα πιο κοντά στον θησαυρό που κρύβεται στο υπέδαφος της. Σημαίνει πως τα χρονοδιαγράμματα πάνε πάρα πολύ γρήγορα και έχουν σαρώσει και νέες περιοχές με σκοπό να μπορέσουν να αποφύγουν τα τρισδιάστατα και ταυτόχρονα να αξιολογήσουν για να έχουμε επενδυτική απόφαση για δοκιμαστικό γεωτρύπανο σε ένα χρόνο από τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινοπραξία Exxon Mobil Hellenic Energy συλλέγει σχεδόν διπλάσια δυσδιάστατα σεισμικά δεδομένα από το υπέδαφος των θαλάσσιων οικοπαίδων της Κρήτης, και με όσα έχουν έως τώρα δει στην υποθαλάσσια αυτή περιοχή, είναι έτοιμοι να επενδύσουν πολλά εκατομμύρια δολάρια στη δοκιμαστική γεώτρηση. Το κρίσιμο είναι να πάρουν οι επενδυτές την απόφαση να δαπανίσουν εκατοντάδες εκατομμυρίων για να κάνουν αυτές τις γεωτρήσεις. Γενικά είναι εκατοντάδες εκατομμύρια η ιστορία αυτή, μπορεί να προσεγγίσει σε ένα πρώτο επίπεδο 100 εκατομμύρια, και γι' αυτό λέμε ότι η επενδυτική αυτή απόφαση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Δυτικά της Κρήτης πραγματοποιήθηκε εργασία για γεωφυσικά σεισμικά δεδομένα περίπου 13.000 χιλιόμετρων. Μια δυνητικά μεγάλη πιθανότητα έβρεσης υδρογονανθράκων στην περιοχή των τεμαχίων της Κρήτης, χωρίς αυτό να υποτιμά βεβαίως τη δυναμική που μπορεί να έχουν τα πιθανολογούμενα κοιτάσματα στην περιοχή του Ιωνίου. Έτσι, τα επόμενα βήματα καθορίζονται ως εξής: επεξεργασία των σεισμικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί. Αν αυτά είναι ικανοποιητικά και καθαρά, τότε πάμε σε δοκιμαστική γεώτρηση περί τα τέλη του 2024. Αν απαιτηθούν τρισδιάστατα σεισμικά δεδομένα, η δοκιμαστική γεώτρηση πάει για το τέλος του 2025. Και όλα αυτά την ώρα που η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων υπολογίζει τους δυνητικούς πόρους στην Ελλάδα στα 3,5 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.